Τώρα θα πάμε στην Ηλιούπολη. Η Μέρη Σκανδάλη βρίσκεται εκεί στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Καλημέρα, Μέρη μου. Καλή σου μέρα, Μαρίνα, εδώ από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Μαζί μου είναι και ο πατέρας Σεραφείμ για να συζητήσουμε φυσικά και για τα μέτρα που ισχύουν πλέον στις εκκλησίες. Έχω να σου πω εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Μπορούν να μπαίνουν πιστοί για διάφορους λόγους που θα μας το πει ο πατέρας Σεραφείμ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Μιχαλιδάκη, σε εσάς, τους συνεργάτες σας. Καλημέρα σας. Από την φτωχότερη περιοχή της Ηλιούπολης, η οποία σήμερα έχει και μια άσχημη εμπειρία. Ενώ κάθε Σάββατο λειτουργεί η λαϊκή μας, σήμερα με τιμωρία από την πολιτική προστασία για τους εμπόρους, δεν έχουν λαϊκή οι άνθρωποι της ενορίας μας και έτσι δεν μπορούν να προμηθευτούν τα εμείς αναγκαία. Εμείς τώρα μόλις βγάλαμε λαϊκή, πανοσιολογιότατε, αλλά για πείτε μας τι έχει συμβεί στη εμείς συγκεκριμένη λαϊκή. Εμείς τιμωρηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα, τιμωρηθήκαμε γιατί οι έμποροι δεν είχαν τις σωστές αποστάσεις. Οπότε άρα, εύλογα, έχουμε αυτήν την όπως τα λέγατε κι εσείς. Εμπειρία. Εύλογα ως ένα βαθμό, αλλά το θέμα είναι ότι την πληρώνουν οι φτωχοί άνθρωποι της περιοχής. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απ' την άλλη όμως το θέμα της υγείας και γι' αυτό θα ήθελα να σταθούμε και να συζητήσουμε και με εσάς και το μήνυμα που πρέπει να δίνει η Εκκλησία. Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή οι εκκλησίες είναι ανοιχτές. Μας λέτε λίγο τι ισχύει. Οι εκκλησίες είναι κλειστές κατά την ώρα της λατρείας, δηλαδή όταν τελείται Θεία Λειτουργία ή όποια άλλη ακολουθία, οι εκκλησίες είναι κλειστές, δεν υπάρχει πρόσβαση σε κανέναν, όμως παραμένουν ανοιχτές το υπόλοιπο της ημέρας για τις διοικητικές πράξεις που μπορεί να χρειάζονται και φυσικά οι εκκλησίες είναι τόποι φιλανθρωπίας. Σήμερα δεν μπορούμε εμείς να κλείσουμε την εκκλησία όταν 36 άνθρωποι στις 11 η ώρα θα πάρουν φαγητό από εδώ. Έχετε άρα, συσίτια. Λοιπόν, οι εκκλησίες μας παραμένουν ανοιχτές για συγκεκριμένους λόγους, βεβαίως. Ναι. Να σας ρωτήσω το εξής. Εσάς σας βλέπω τώρα φοράτε τη μάσκα, πανοσιολογιότατε. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε στην αντίληψή μας ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα. Είχατε κάνει μια περιφορά εικόνας εκεί στην περιοχή σας με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Νεκταρίου. Να το βλέπουμε και τώρα. Τι είχε συμβεί εκεί? Μάλιστα. Η υπόθεση της εορτής του Αγίου Νεκταρίου είναι κάτι που γίνεται για την ενορία μας κάθε χρόνο, γιατί έχουμε το πρώτο παρεκκλήσι που αφιερώθηκε στον Άγιο στην Αττική και έτσι κάθε χρόνο κάνουμε λιτανία. Φέτος οι υγειονομικοί λόγοι έχουν απαγορεύσει τις λιτανίες με πομπή, δηλαδή με παρουσία κόσμου. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο στα καθήκοντά μου μέσα να κάνω αυτή την λιτανία μόνος μου. Να πάρω την εικόνα, γιατί γι' αυτό γίνονται οι λιτανίες, για να ευλογηθεί ο λαός μας και οι οικίες μας και τα χτήματά μας όταν ήμασταν στην επαρχία από την περιφορά των ιερών σεβασμάτων. Εσείς φοράτε μάσκα σε αυτήν εδώ την περιφορά της εικόνας, γιατί μου είναι δύσκολο να το διακρίνω. Φορούσατε μάσκα? Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία είναι με κακή λήψη από μακριά, τα οποία δεν μπορεί να είναι διακρινόμενο το ακριβές της εικόνας. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε λάθος. Ναι. Βεβαίως. Από την έξοδό μου στο ναό μέχρι και την επιστροφή μου στο ναό φορούσα μάσκα και υπάρχουν ακριβώς βίντεο. Δεν φοβηθήκατε μήπως κάποιοι πιστοί σας πλησιάσουν και δημιουργηθεί ένας συνωστισμός μέσα από αυτή την περιφορά? Κοιτάξτε να δείτε, οι πιστοί, οι ενορίτες μου έχουν την εμπειρία, γιατί 4,5 ώρες τη Μεγάλη Παρασκευή λιτάνευσα το σώμα του επιταφείου μόνος μου. Οπότε γνωρίζουν και ξέρουν τι πρέπει και πώς πρέπει να γίνει. Δεν είχαν απαγορευτεί οι επιτάφοι, με συγχωρείτε, για να το θυμηθώ. Ήταν κλειστές οι εκκλησίες, αν θυμάμαι, το Πάσχα. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανα και την περασμένη Δευτέρα. Μόνος μου, με την εικόνα του επιταφείου στην πλάτη μου, έκανα την περιφορά για 4,5 ώρες στα δύσκολα πρανή σημεία της ενορίας μας. Μάλιστα. Αυτό γιατί ο κόσμος μας, πέραν της φυσικής τροφής, έχει ανάγκη και πνευματική τροφή. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε μόνο σώμα, είμαστε και ψυχή. Και η ψυχή μας έχει ανάγκη της παρηγορίας. Αυτός ο αποκλεισμός έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ψυχολογικά θέματα στους ανθρώπους. Βλέποντας τον ιερέα τους στους δρόμους και ψάλλοντας αυτός ο ιερέας με την εικόνα στα χέρια, παίρνουν δύναμη. Σίγουρα
Όχι όλοι, γιατί δεν το χρειάζονται. Δεν είναι πιστοί και μέλη της Εκκλησίας. Mm-hmm. Αλλά για τους περισσότερους, και μάλιστα εδώ στην ενορία μας που έτσι είμαστε, ήταν μια ευλογία, μια χαρά. Και αυτό εκφράστηκε και θα το δείτε αν κάνετε μια αναζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι επιφημίες για την πράξη είναι πάμπολες. Φαντάζομαι ότι έτσι και αλλιώς, ως πρώτης το έχετε κι εσείς την υγεία και την ασφάλεια απόψεις των πιστών σας, και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη να ακουμπήσουν στην Εκκλησία, αλλά αυτά όλα πρέπει να γίνονται με τα μέτρα ασφαλείας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με ασφάλεια. Βεβαίως, είμαστε από την αρχή σε όσα το κράτος υποδεικνύει, προσπαθούμε και ο καθένας με την ατομική του ευθύνη, αφού αυτό πλέον είναι το όπλο της κυβέρνησης μας, μόνο η ατομική ευθύνη, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να μας προστατεύσει. Κάνουμε ο καθένας αυτό που πρέπει και στις εκκλησίες μας αυτά που μας επιβάλλουν οι κρατικές αρχές, με πίστη στον Θεό, με αγάπη στους ανθρώπους, αλλά και με εμπιστοσύνη στους ειδικούς, οι οποίοι προτείνουν κάποια πράγματα, τα οποία η κυβέρνηση υιοθετεί κατά καιρούς. Δεν τα υιοθετεί σωστά? Γιατί μου φάνηκε λίγο σαν μια ανοίξη αυτό που είπατε για την ατομική ευθύνη. Δεν θα έπρεπε? Κοιτάξτε, θα σας πω. Φυσικά είναι ανοίξη, γιατί η ατομική ευθύνη του καθενός μας είναι δικό του θέμα. Η κυβέρνησή μας όμως, πριν λίγες μέρες, όταν μας έβαλε σε καθολικό αποκλεισμό, δεν ήταν έτοιμη να έχει 300 ιατρούς, τους οποίους ζήτησε επιγόντως για να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν και αλλού ευθύνες, όχι μόνο στα άτομα και στον καθέναν από εμάς. Σίγουρα ο καθένας μας έχει την ευθύνη του για τον εαυτό του, αλλά υπάρχουν και αλλού ευθύνες που πρέπει να τις βλέπουμε και να μην κλείνουμε τα μάτια. Μάλιστα. Λοιπόν, Πανασιολογιώτες, σας ευχαριστώ πολύ και τη Μέρη τη Σκανδάλη.